Σταθμός ρο κάπα ήτα, σελίς 576, ψαλμός 128, ρο κάπα ήτα ψαλμός, ψαλμός 128. Μακάριος πας ο φοβούμενος τον Κύριον ο περιπατώνεν τες οδείς αυτού, διότι θέλει στρώγη από του κόπου των χειρών σου. Μακάριος θέλεις είστε και ευτυχία εισέ. Η γηνή σου θέλει είστε ως άμπελος εύκαρπος εις τα πλάγια της οικίας σου. Ιησού ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού το θέλει ευλογηθεί ο άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Ο Κύριος θέλει σε ευλογήσει εκ της Ιών και θέλει σε δει το καλό της Ιερουσαλήμ πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και θέλει σε δει τους ιούς των Ιών σου. Ειρήνη επί τον Ισραήλ. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει με απόλυτη ευκρίνεια, απλότητα για ένα χαρακτηριστικό που ο Θεός θέλει να έχουν τα παιδιά του Θεού. Το φόβο του Κυρίου. Φόβος του Θεού δεν είναι ένα συναίσθημα, δεν είναι μία δειλία, ένας φόβος ανθρώπινος. Ο φόβος του Θεού είναι μία ιδιαίτερη ευλογία που έρχεται από τη σχέση που έχει ο άνθρωπος με το Θεό και ο Θεός με τον άνθρωπο. Δηλαδή πριν γνωρίσει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος τον Θεό διά του Ιησού Χριστού και εν πνεύματι Αγίω, δεν μπορεί να έχει και να γνωρίζει το φόβο του Θεού. Οι άνθρωποι φοβούνται το Θεό, μην τους ρίξει κεραυνούς, μην τους ταλαιπωρήσει, μάλιστα προσπαθούν πάντοτε στην ιστορία την ανθρώπινη, προσπαθούσαν να τον εξευμενήσουν το Θεό με διάφορους τρόπους, μάταια. Ο Θεός δεν εξευμενίζεται. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη, άρα δεν χρειάζεται να αλλάξει χαρακτήρα για να φανερώσει στους ανθρώπους την αγάπη Του. Ο Θεός είναι αλήθεια, η μοναδική αλήθεια, ο Λόγος του Θεού είναι υπερτάτη αλήθεια και δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι ο Θεός συμπεριφορά ώστε ο άνθρωπος να γνωρίσει την αλήθεια του Θεού. Εκείνο που έχει σημασία είναι ο άνθρωπος να γνωρίσει το Θεό. Γι' αυτό και επειδή τούτο ήταν αδύνατον, ο Θεός αποφάσισε και έστειλε πάνω στη γη το Λόγο Του, τον Υιόν Του, το μονογενή, ενσαρκώθηκε, περπάτησε σαν άνθρωπος μεταξύ των ανθρώπων πλήρης χάριτος και αληθείας, δίδαξε και αποκάλυψε στους ανθρώπους τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, δίδαξε και αποκάλυψε τους ανθρώπους την οδόν την οποία πρέπει ο κάθε άνθρωπος να περπατάει και τέλος έδειξε τη δύναμή του και τη δύναμη της αγάπης του, ελευθερώνοντας τον άνθρωπο, κάθε άνθρωπο που τον εξητάει, από τα δεσμά του εχθρού, από τις συνέπειες στη ζωή του ανθρώπου της αμαρτίας, των αμαρτιών, και δίδαξε ιδιαίτερα τον άνθρωπο πώς θα ελευθερωθεί από τα δεσμά του διαβόλου. Πώς θα ελευθερωθεί. Αφού δίδαξε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τότε εξεπλήρωσε και την αποστολή του. Εξεπλήρωσε το έργο για το οποίο ο Θεός τον έστειλε να πεθάνει ο αναμάρτητος, μέχρι τέλους αναμάρτητος, αδίκως, γιατί ο διάβολος τον θανάτωσε, αν και δεν είχε καμία εξουσία επειδή ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, επειδή η αμαρτία δεν ευρέθηκε σε αυτόν και έτσι ολοκληρώθηκε το σχέδιο του Θεού,
καθώς ο Ιησούς ο αναμάρτητος άνθρωπος Χριστός Ιησούς πέθανε και έχισε το αίμα Του για τις αμαρτίες των ανθρώπων, και ο Θεός μέσα στη δικαιοσύνη Του και όχι κατά χάρη, γιατί στο μόνο πρόσωπο που δεν έκανε ποτέ χάρη ο Θεός ήταν ο Υιός το μονογενής, ο άνθρωπος ο Ιησούς Χριστός. Εν τη δικαιοσύνη Του Τον ανέστησε, και αφού απεκαλύφθη ανεστημένος στους μαθητάς, τους οποίους προεγνώρισε, εξέλεξε για να τους αποστείλει και να κηρύξουν αυτοί τώρα διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, την υγιένουσα διδασκαλία, και δι' αυτόν ο Θεός διά του Ιησού Χριστού να κάνει μεγαλεία και να ελευθερώνει τον άνθρωπο από όλες τις παγίδες και τα δεσμά και τα πάθη του διαβόλου, ανελήφθη, τον παρέλαβε στον ουρανό, τον κάθισε στα δεξιά του Πατρός, στα δεξιά του ο Πατέρας, και μεσιτεύει κάθε στιγμή ο αληθινός Θεός, η αιώνια ζωή, ο Ιησούς Χριστός ο άνθρωπος, μεσιτεύει κάθε στιγμή για τον κάθε έναν από μας ξεχωριστά. Με αποτέλεσμα, όσοι δεχθούν το έργο του Θεού, τον Ιησούν τον Ναζωραίο, το αίμα του Χριστού, τότε σε αυτούς, σε αυτόν και σε αυτούς ο Πατέρας δίνει την απεριόριστη εξουσία να είναι τέκνα Θεού. Απεριόριστη εξουσία, καθώς το τέκνο Θεού, όπως και εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι, μόνο οι άνθρωποι μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί είμαστε πλασμένοι κατά την εικόνα Του και την ομοίωσή Του, το παιδί μας έχει απόλυτη εξουσία στο σπίτι του, καθώς ό,τι έχει ο πατέρας του εργάζεται για το καλό του παιδιού του. Όταν το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα, στον πατέρα πηγαίνει. Όταν το παιδί θέλει κάτι, στον πατέρα πηγαίνει. Όταν ζητάει βοήθεια, στον πατέρα πηγαίνει. Πόσο μάλλον, αδελφοί αγαπητοί, τα παιδιά του Θεού, όταν έχουμε το οποιοδήποτε ζήτημα που μας απασχολεί, στον πατέρα πηγαίνουμε. Γνωρίζοντας ότι μας έχει πει πάσαν την μέρημναν, κάθε αγωνία, κάθε φόβο, να την πηγαίνουμε στο Θεό, γιατί Αυτός φροντίζει για μας. Και αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε. Αμήν. Το ξέρουμε ότι ο Πατέρας μας, δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου, φροντίζει για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, για το καλύτερο. Αυτή η σχέση λοιπόν που δημιουργείται, δηλαδή πρώτον η πατρική σχέση του ανθρώπου με το Θεό, επειδή δέχθηκε τον Ιησού Χριστό στη ζωή του και επεκαλέστη το όνομα του Χριστού, και ο Πατέρας τον αναγέννησε εξαιτίας της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, εις ελπίδα ζώσα, αμάραντο, αμίαντο, αιώνια, η οποία θα αποκαλυφθεί, κληρονομιά η οποία θα αποκαλυφθεί στο τέλος, εξαιτίας της σχέσης του ανθρώπου με τον Ιησού τον Ναζωραίο, τον Λόγο του Θεού, το Σωτήρα μας τον Χριστό, μια σχέση ιδιαίτερη, όπως και η πατρική σχέση είναι ιδιαίτερη, γιατί απολαμβάνει ο χριστιανός, μόνο ο χριστιανός, ο αληθινός χριστιανός, την πατρική αγάπη του Θεού, επιπλέον μια ιδιαίτερη σχέση με τον Ιησού τον Ναζωραίο, ο οποίος είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας, αλλά είναι και ο Σωτήρας μας και ο Λυτρωτής μας και ο Φίλος μας και ο αγαπημένος της ψυχής μας και ο κοντινός μας, ο πιο κοντινός μας από όλους. Το πιο εύκολο πράγμα για οποιονδήποτε άνθρωπο είναι να συναντήσει τον Χριστό μέσα στο δωμάτιό του, να τον φωνάξει και ο Κύριος είναι εκεί να του πει «Ιδού εγώ». Και εν τέλει η σχέση που δημιουργείται με τον παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας, άλλη μοναδική σχέση, καθώς ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εκχέει το Πνεύμα Του το Άγιο και κατοικεί μέσα μας, καθώς είναι γεγραμμένο «επί πάσαν σάρκαν εκχέεται το Πνεύμα το Άγιο», ώστε πια ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός, τον οποίον ο Θεός αναγέννησε δια
του Λόγου Του και του Πνεύματος του Αγίου γίνεται ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα του. Και έτσι οι σχέσεις πια του ανθρώπου με το Θεό είναι τέλεια, όμως επειδή ο Θεός είναι άπειρος, ο άνθρωπος αρχίζει να τον γνωρίζει, συνεχίζει να τον γνωρίζει και θα εξακολουθεί να τον γνωρίζει στους αιώνες των αιώνων. Αλλά αυτή η γνωριμία δεν γίνεται με ανθρώπινη σκέψη και λογική, αλλά ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι προσεύχομαι στον Πατέρα Θεό, και είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τον Απόστολο Παύλο να λέει στο Λόγο του Θεού ότι προσεύχεται ασταμάτητα, δεν πάβω με ευχαριστών των Θεών και μνημονεύων ημάς τις προσευχές μου. Εάν ο Απόστολος Παύλος εν ζωή τότε προσευχότανε ασταμάτητα για όλους τους αδελφούς που γνώριζε, σκεφτείτε αδελφοί αγαπητοί, ο Χριστός πως προσεύχεται για σένα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρω κάθε στιγμή ευκολίας ή δυσκολίας, ταλαιπωρίας ή καλοπέρασης αν θέλετε, να ξέρω ότι ο Χριστός προσεύχεται για μένα. Και γιατί προσεύχεται? Να σας δώσει ο Πατήρ της δόξης πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση του Θεού. Εις επίγνωση αυτού, εις επίγνωση του Πατρός της δόξης. Μόνο με πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως που δίνει ο Χριστός, ο Πατέρας, ο Ουράνιος ακόμη, μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάζει και να γνωρίζει όλο και περισσότερο τον Θεό τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Μόνο κατά χάρη. Και αυτή η γνωριμία που δημιουργείται μεταξύ του Θεού του Τριαδικού, Πατέρα, Υιού και Πνεύματος Αγίου με τον άνθρωπο, που φέρνει και την φανέρωση και την επίγνωση στον άνθρωπο της ύπαρξης, της παρουσίας, της παντοδυναμίας, της αγάπης του Θεού, οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι δεν είναι συνέστημα, αλλά είναι μια πραγματικότητα ζωντανή στη ζωή του ανθρώπου που λέγεται φόβος Θεού. Φόβος Θεού. Να το πω και πιο γλυκά, όπως θέλουμε να το περιγράφουμε, σαν άνθρωποι σεβασμός. Αλλά η αλήθεια είναι φόβος Θεού. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι εκτήρμων, ελεήμων, πολυέλεος, πολυέσπλαχνος. Μας αγαπάει με αγάπη σε αιώνια. Γι' αυτό και μας ήλκησε με έλεος, αλλά ο Θεός δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι είναι και πυρ καταναλύσκων. Άρα ο φόβος του Θεού είναι αληθινά φόβος Θεού. Φόβος να μην λυπήσουμε το Πνεύμα Του το Άγιο. Φόβος να μην απομακρυνθούμε από Αυτόν και χάσουμε την αγάπη Του και την παρουσία Του. Φόβος να μην αμαρτήσουμε σε τέτοιο βαθμό που θα αναγκαστεί να έλθει με επώδυνο τρόπο για να μας εκπαιδεύσει με την παιδεία Του, με επώδυνο τρόπο για να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε, να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε. Φοβάμαι το Θεό, γιατί δεν θέλω να Τον βλέπω αυστηρό μπροστά μου. Δεν θέλω να ζω την αυστηρότητά Του, αλλά θέλω να ζω τη Χριστότητά Του, την αγαθοσύνη Του. Γνωρίζω ότι η Χριστότητα του Θεού με έφερε σε μετάνοια και είμαι σήμερα εδώ. Γνωρίζω όμως ότι αν χρειαστεί θα χρησιμοποιήσει ο Θεός την αυστηρότητά Του για να με επαναφέρει, αν εγώ αρχίζω και κοιτάω αλαχώθεν. Άρα λοιπόν, ναι, φοβόμαστε το Θεό με φόβο Άγιο.
με φόβο και τρόμο εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Δεν είναι συνέστημα, δεν είναι απειλή, δεν είναι φόβος ανθρώπινος κόλασης, δεν είναι φόβος διαβόλου που τρομοκρατεί τον άνθρωπο, δεν είναι φόβος τρομοκρατίας, αλλά είναι φόβος αγάπης. Μη χάσουμε την αγάπη του Θεού. Αυτός ο φόβος είναι, του Θεού είναι που μας οδηγεί να περπατάμε στην οδόν που Αυτός έχει προετοιμάσει για κάθε έναν από μας, προκαταβολής κόσμου, την οποία ονομάζει οδό ευλογίας, γιατί υπάρχει και η οδός της κατάρας. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει φόβο Θεού, ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Λόγος του Θεού είναι απόλυτη αλήθεια, ότι εάν αληθινά έχεις φόβο Θεού, πραγματικό φόβο Θεού, όχι συναισθηματικό, ούτε ψεύτικο, ούτε εμφαντασία, φόβο να μην τον λυπήσεις, φόβο να μην τον στενοχωρήσεις, φόβο να μην απομακρυνθείς, φόβο να μην πέσεις στην αυστηρότητα του Θεού, φόβο να αγαπάς το Θεό και να απολαμβάνεις την αγάπη του Θεού, τότε θα τρώγεις από του καρπού των χειρών σου, ό,τι κι αν κάνεις θα το ευωδώνει ο Θεός. Θα έχεις καρπό χειρών, θα εργάζεσαι και θα απολαμβάνεις. Θα είσαι ευτυχισμένος. Και είναι, αδερφοί αγαπητοί, πολύ σημαντικό, γιατί μόνο δύο φορές στη Γραφή αναφέρεται τη λέξη ευτυχία στον άνθρωπο. Ευτυχία δεν σημαίνει καλή τύχη, γιατί δεν υπάρχει τύχη και ατυχία. Ευτυχία σημαίνει εύνοια Θεού. Ο Θεός θα είναι πάντοτε εν ευμενία στην πορεία σου, στη ζωή σου, στον δρόμο σου, γι' αυτό και θα έχεις αποτελέσματα ευλογία στην οικογένειά σου. Η γυναίκα σου θα είναι δίπλα σου καρποφόρος άμπελος, και μάλιστα εύκαρπος, με καλό καρπό. Δεν θα είναι μια γυναίκα που θα έχει κακό καρπό, γκρίνια, δεν θα έχει τέτοιο. Δεν θα σου προκαλεί καμία θλίψη, δεν θα σου προκαλεί κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, η γυναίκα σου θα σου προκαλεί μόνο καλό, και το από καλό καλύτερο. Εύκαρπος, και αυτό είναι αποτέλεσμα, όχι γιατί είναι καλή η γυναίκα σου. Δεν είναι θέμα καλοσύνης, ούτε είναι γιατί είσαι καλός εσύ. Είναι γιατί βασιλεύει ο φόβος του Θεού στη ζωή σου. Ο αληθινός φόβος του Θεού. Εάν θέλεις δηλαδή να βλέπεις τη γυναίκα σου και να την καμαρώνεις και να βλέπεις μια γυναίκα δούλη Θεού, φρόντισε, και θα δούμε πώς, φρόντισε να αυξάνεται ο φόβος του Θεού στη ζωή σου. Αλλά και τα παιδιά σου, πάλι όχι εξαιτίας του ότι έχεις καλά παιδιά, ούτε εξαιτίας ότι είσαι καλός άνθρωπος ή έχει καλή γυναίκα, εξαιτίας του φόβου του Θεού, τα παιδιά σου θα είναι σαν νεόφυτα ελαιών. Ξέρετε τι θα πει νεόφυτα? Μόλις έχουν φυτευθεί, μόλις έχουν πάρει απάνω τους, γεμάτα υγεία, γεμάτα ζωή, έτοιμα να καρποφορήσουν, έτοιμα και ευλογημένα για τη δόξα του Θεού, και θα είναι γύρω εκεί που θα τρως και εσύ. Έτσι θα ευλογηθούν στη ζωή τους οι άνθρωποι που έχουν αληθινό φόβο Θεού. Και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Όχι φόβος Θεού, αληθινός φόβος Θεού. Όχι λόγια και φαντασία, ο αληθινός φόβος του Θεού. Έτσι ευλογούνται οι άνθρωποι, χωρίς καμία αμφιβολία. Και όχι μόνο ευλογούνται προσωπικά, οικογενειακά, σε όλη τη ζωή τους, αλλά και εκκλησιαστικά. Είναι άνθρωποι που τους εμπιστεύεται ο Θεός, γιατί έχουν αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό, τον αληθινό, όπως θα δούμε, φόβο Θεού. Ο Κύριος θα σε ευλογήσει εκ της ιών. Μέσα στην εκκλησία, μέσα από το αγιαστήριο, ο Κύριος θα σε ευλογεί. Και θα δεις το καλό, την ευλογία του Θεού μέσα στην εκκλησία, γιατί μπορεί να είσαι μέσα στην εκκλησία και να μην βλέπεις το καλό.
Αλλά λέει ο Θεός θα είσαι μέσα στην εκκλησία και θα βλέπεις το καλό. Δηλαδή τι? Θα βλέπεις το καλό στη ζωή σου, θα βλέπεις το καλό στην οικογένειά σου, θα βλέπεις το καλό στα παιδιά σου, θα βλέπεις το καλό στα αδέλφια σου. Παντού θα βλέπεις το καλό, γιατί ο Θεός θα ενεργεί το καλό στη ζωή σου, επειδή έχεις αληθινό φόβο Θεού. Και μάλιστα όλες τις ημέρες της ζωής σου, και θα δεις και τους ιούς των ιών σου, θα έχεις μακροημέρευση, που δεν είναι αυτό το σημαντικό, όσο καρποφορία μεγάλη. Καρποφορία μεγάλη, παιδιά, εγγόνια, παιδιά πνευματικά, θα μιλάς, θα σώζονται, θα μιλάνε τα παιδιά σου και θα σώζονται οι άλλοι. Θα βλέπεις ένα ζωντανό Χριστό, ένδοξο Χριστό να προπορεύεται, να δοξάζεται στο προσωπικό σου περιβάλλον εξαιτίας ενός πράγματος. Έχεις αληθινό φόβο Θεού. Ας δούμε λοιπόν πρώτα πώς θα γεμίσει η ψυχή μου, η ζωή μου, το πνεύμα μου, η καρδιά μου από τον αληθινό φόβο Θεού πρώτον, και δεύτερον ποιος είναι ο αληθινός φόβος Θεού, όχι φαντασίες αλλά πραγματικότητα. Γι' αυτό, αν θέλετε, να ανοίξουμε τη γραφή μας στη σελίδα 585, να δούμε τι ωραία που περιγράφει ο Λόγος του Θεού το πώς θα αυξάνεται ο αληθινός φόβος του Θεού στη ζωή σου, ώστε να υπερπολαπλασιάζεται η ευλογία του Θεού στην προσωπική σου ζωή, στην οικογενειακή σου ζωή, στα παιδιά σου, στην καρποφορία σου, στη συνέχειά σου, στην εκκλησία μέσα, στο έργο του Θεού και για τη δόξα του Θεού. Διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο, 33 εδάφιο, 585 σελίδα. Θα διαβάσω συνέχεια και μετά, με τη χάρη του Χριστού, θα το σχολιάσουμε. «Όστις όμως ακούει εμού», λέγει ο Κύριος, «θα κατοικήσει εν ασφαλεία και θα ησυχάζει, μη φοβούμενος κανέναν κακόν. Ιέ μου, αν δεχθείς τους λόγους μου και τα μιεύσεις τα εντολάς μου πάρα σε αυτό, ώστε να προσέξει το οτίον σου εις τη σοφία μου και να κλείνεις την καρδιά σου εις τη σύνεσή μου, και αν επικαλεστείς τη φρόνηση και υψώσεις τη φωνή σου εις την σύνεση, εάν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρούς, τότε θα εννοήσεις τον φόβο του Κυρίου τον αληθινό και θα βρεις την επίγνωση του Θεού». Θέλεις να εννοήσεις τον αληθινό φόβο του Θεού, να τον καταλάβεις τι είναι? Θέλεις να βρεις την επίγνωση του Θεού? Φρόντιζε να ακούς με προσοχή και να δέχεσαι το Λόγο του Θεού. Άνοιξε την καρδιά σου και να ενδιαφέρεσαι με όλη την καρδιά σου, την ψυχή σου, τη διάνοιά σου και το πνεύμα σου και τη δύναμή σου, να ενδιαφέρεσαι για το Λόγο του Θεού. Για το Λόγο του Θεού το γεγραμμένο, αλλά και για το Λόγο του Θεού το προσωπικό. Και αυτό γίνεται με την ανάγνωση, αλλά και τη μελέτη. Τι σημαίνει μελέτη του Λόγου του Θεού? Δύο πράγματα. Έτσι μελετάμε το Λόγο του Θεού. Πρώτον, σαν να είμαστε υποχρεωμένοι και πρέπει να μιλήσουμε στους άλλους, αν θέλετε να κηρύξουμε. Ψάχνουμε, βρίσκουμε, έρχεται ο Θεός και μας φανερώνει κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, και εμείς ψάχνουμε να βρούμε το μήνυμα του Θεού. Τι θέλει, τι λέει ο Θεός? Λέει, παραδείγματος χάρη, εάν ο Κύριος δεν είναι το μεθυμόν, ζώντας θα μας είχαν καταπιεί. Και εσύ σκέφτεσαι, είναι ο Κύριος μεθυμόν, είναι μαζί μου. Πότε είναι ο Κύριος μαζί μου? Και όταν αρχίζεις και μελετάς το Λόγο του Θεού με πρόθεση, σε εισαγωγικά, δεν το εννοώ, να πεις τους άλλους, να κηρύξεις τους άλλους, δηλαδή η πρόθεσή σου είναι να υπηρετήσεις τους άλλους, με ποιο τρόπο να βοηθήσεις και να υπηρετήσεις τον άλλον, με ποιο τρόπο να αποδείξεις την αγάπη σου, με ποιο τρόπο να αποδείξεις τη φροντίδα σου, για να μην μείνουμε στο κήρυγμα, αλλά σε κάθε μορφή φροντίδας και υπηρεσίας που θα το δεις, πώς θα υπηρετώ τον άλλον, όχι όπως νομίζω, αλλά όπως με οδηγεί
το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το Λόγο του Θεού. Και το δεύτερο είναι πως να μιλήσω εγώ το πρώτον, και το δεύτερο πως να μου μιλήσει ο Θεός τώρα. Μπαίνω μέσα, ανοίγω τη γραφή και λέω τώρα θέλω Θεέ μου εσύ, όχι εγώ να μιλήσω τους άλλους, όχι εγώ να υπηρετήσω τους άλλους, πως, αλλά εσύ να υπηρετήσεις εμένα, εσύ να μιλήσεις εμένα, όχι εγώ να οικοδομήσω τους άλλους, εσύ να με οικοδομήσεις, εσύ να μου αποκαλύψεις. Είναι δύο τρόποι που μελετάμε το Λόγο του Θεού, πως να υπηρετούμε και πως να μας υπηρετεί ο Χριστός με το Λόγο Του. Και όταν έχεις αυτή την πρόθεση, βέβαια το δεύτερο είναι πολύ 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 πιο ιδιαίτερο, μπαίνεις μέσα στο ταμείο σου, γονατίζεις, ανοίγεις τη γραφή και έρχεσαι σε επαφή, αλληλούια, με τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Μπαίνεις μέσα στην παρουσία του Θεού, έρχεται η Βασιλεία του Θεού μέσα σου και γίνεσαι ένα, και εκεί ακούς τη φωνή του Θεού μέσα από το Λόγο, μέσα από το Πνεύμα το Άγιο, την προσωπική φωνή του Θεού για σένα, που θα σε ελέγξει, θα σε μαλώσει, θα σου υποσχεθεί, θα σου φανερώσει το πρόσωπό του. Θα έρχεται η επίγνωση του Θεού με πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως σε σένα. Εκείνος μόνο μπορεί να σε οδηγήσει στον αληθινό φόβο του Θεού, για να απολαμβάνεις την προσωπική, την οικογενειακή ευλογία του Θεού, την εκκλησιαστική ευλογία του Θεού και την πλήρη καρποφορία και εύνοια του Θεού, την ευτυχία που λέει ο Λόγος του Θεού. Γίνε ένα με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Γίνε ένα, σε περιμένει ο Θεός. Και μέσα σε αυτά τα βάθη του Θεού που μόνο το Πνεύμα το Άγιο θα σου οδηγήσει, και μέσα στα Άγια που μόνο το Πνεύμα το Άγιο θα σου οδηγήσει, μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Θεού, εκεί θα σου ανοίξει ο Θεός ο ταπεπαιδευμένων. Εκεί θα σου δώσει γλώσσα να ξέρεις πώς να παρηγορείς και να ενισχύεις. Αυτά είναι τα δύο πράγματα. Θα σου ανοίξει όταν ακούς, και θα σου δώσει γλώσσα να υπηρετείς. Και εκεί στην παρουσία του Θεού θα γνωρίσεις τον αληθινό φόβο του Κυρίου, που δεν περιγράφεται. Δεν είναι συναίσθημα. Δεν περιγράφεται ο φόβος του Θεού. Φόβος και τρόμος στην παρουσία του Θεού, στην ένδοξη παρουσία του Θεού. Μόνο όταν γνωρίσεις το Θεό ένδοξο θα πεις φοβάμαι. Μέσα στην ψυχή σου φοβάμαι το Θεό, αλλά θέλω ακόμη πιο πολύ να τον γνωρίσω. Ακούγοντας λοιπόν το Λόγο του Θεού, μελετώντας το Λόγο του Θεού, ερευνώντας το Λόγο του Θεού, εισερχόμενος δια του Πνεύματος του Αγίου μέσα στο Λόγο του Θεού, εκεί ο άνθρωπος γίνεται άλλος άνθρωπος, μεταβάλλεται, μεταμορφώνεται, και το αποτέλεσμα του ποιος είναι ο φοβούμενος τον Κύριο. Να το διαβάσουμε σελίδα 527 μαζί, αδελφοί μου. Είναι και πάλι ψαλμός του Δαβίδ. Τι εξαιρετικός άνθρωπος ήταν αυτός ο Δαβίδ, τι αποκαλύψεις είχε, και μάλιστα σε μια εποχή που δεν υπήρχε ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο πάνω στη γη. Λέγει λοιπόν στο Λάμτα Δέλτα ψαλμό και στο 11 εδάφιο, Λάμτα Δέλτα 11 εδάφιο: «Έλθετε τέκνα μου, ακούσατε μου, με προσοχή λέω εγώ, τον φόβο του Κυρίου θα σας διδάξω». Δεν μιλάει τώρα ο Δαβίδ, ο Κύριος μιλάει, αλλά με το στόμα του Δαβίδ. Γιατί? Γιατί ο Δαβίδ αγανάκτησε κάποια στιγμή: «Κύριε, όλα στραβά μου πάνε. Οι ασεβείς, οι άδικοι αυξάνουνε, προκόβουνε. Μάταιο ήταν όλος ο αγώνας μου». Και λέει ο Δαβίδ, αυτά τα έλεγα, προσέξτε αδελφοί, μέχρι ότου εισήλθα στο αγιαστήριο. Αυτή είναι η πρόσκληση σήμερα. Να εισερχόμεθα στο αγιαστήριο του Θεού
Και εκεί ο Δαβίδ μετά είπε, πω πω τι κουταμάρες έλεγα, ανόητος είμαι, μωρός είμαι, γνώρισα τον παντοδύναμο, μου έδωσε απαντήσεις όλα τα ζητήματά μου, τα ερωτήματά μου. Εκεί αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού και το φόβο του Θεού. Και μου είπε, τι λες ανόητε άνθρωπε, εάν εγώ είμαι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου, ποιος μπορεί να σε αγγίξει? Βλέπεις αυτούς που προκόβουνε? Μάθε ότι ο δίκαιος άνθρωπος 7 φορές πέφτει και 7 φορές σηκώνεται από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Ο πιστός άνθρωπος. Μα πέφτει, πέφτει, αλλά ο Χριστός τον σηκώνει. Ο ασεβής που δεν έχει φόβο Θεού, που δεν έχει γνώση Θεού, μία φορά πέφτει και γκρεμίζεται και τελειώνει. Μία φορά πέφτει. Έλα τώρα, λέει ο Θεός μέσα από το στόμα του Δαβίδ, να σου γνωρίσω, να σε διδάξω το φόβο του Κυρίου. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θέλει να έχει ευλογημένη ζωή, αγαπάει ημέρες ευλογίας και θέλει στη ζωή του να βλέπει καλό? Αυτό το ίδιο το περιγράφει και ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, γιατί είναι ίσως από τα πιο σημαντικά πράγματα να γνωρίσεις και να ζεις στον αληθινό φόβο του Θεού. Στον αληθινό φόβο του Θεού. Ποιος θέλει να βλέπει μέρες ευλογίας, να ζει μέρες που να αγαπάει και να χαίρεται και να βλέπει πάντοτε το καλό στη ζωή του? Ο φοβούμενος τον Κύριο. Και ποιος είναι ο φοβούμενος τον Κύριο? Πρώτον, φύλατε τη γλώσσα σου από το κακό, από κάθε κακολογία. Κλείσ' το στόμα σου, φύλαξε το τη γλώσσα σου. Αυτό θα το κάνεις μόνο αν νιώσεις, ζήσεις και μπεις μέσα στην παρουσία του Θεού και σου δώσει ο Θεός αυτό το υπέροχο που λέγεται φόβος Κυρίου και τρόμος Κυρίου. Με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε τη σωτηρία σας. Φύλατε το στόμα σου από κάθε κακολογία. Μη λες ποτέ κακό. Μόνο καλά πράγματα να λες, μόνο ευλογίες. Μα δεν θα βλέπω κακό, θα το βλέπεις και δεν θα μιλάς. Θα το βλέπεις και μόνο θα προσεύχεσαι στο ταμείο σου ο Θεός να το διορθώσει και να το ευλογήσει, για να υπηρετήσεις το έργο του Θεού. Ποιος είναι αυτός που ό,τι κακό βλέπει το παρουσιάζει και το μεγαλώνει? Ο διάβολος. Πώς θέλεις να συμπεριφέρεσαι? Σαν τον Χριστό που καλύπτει με την αγάπη του πλήθος αμαρτιών, ή σαν τον διάβολο που αποκαλύπτει με το μίσος του πλήθος αμαρτιών? Ναι, είμαστε αμαρτωλοί, αλλά είμαστε σκεπασμένοι με το αίμα του Χριστού. Ναι, κάνουμε λάθη, αλλά τα διορθώνει ο Πατέρας μας ο Ουράνιος. Ναι, κάνουμε πράγματα που δεν πρέπει να τα κάνουμε, αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Όχι μόνο το δικό μου και το δικό σου. Γι' αυτό όταν βλέπω το δικό σου λέω, το αίμα του Χριστού καθαρίζει εσένα από πάσης αμαρτίας και εξαφανίζεται. Δεν έχεις γνωρίσει το φόβο του Θεού. Δεν έχεις τον αληθινό φόβο του Θεού στη ζωή σου και δεν θα βλέπεις καλό. Δεν θα βλέπεις ημέρες ευλογίες. Δεν θα βλέπεις την εύνοια του Θεού αν και όταν κακολογείς. Να το σταματήσουμε, αδερφοί. Και επειδή δεν μπορούμε, μόνο με τη χάρη του Χριστού, μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, μόνο με μετάνοια και επιστροφή. Δεύτερον, φύλατε τα χείλη σου από τον αλαλός ειδόλων. Όχι υποκρισία, όχι πονηριές. Ο Θεός είναι αγαθός και αγαθοποιεί τους αγαθούς. Και ο Θεός δεν πειράζεται και δεν πειράζει κανέναν. Να πείραστος κακών και κανέναν δεν πειράζει. Και ο άνθρωπος ο αγαθός δεν πειράζει, δεν ερεθίζει. Δεν κάνει πονηριές, δεν κάνει υποκρισίες. Δεν έχει δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Το ναι είναι ναι και το όχι είναι όχι. Τρίτον, έκλεινον από κάθε κακό. Βλέπεις το κακό, φύγε.
Ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου? Βλέπει το κακό και το παρακολουθεί. Αυτός είναι ο κόσμος που είναι εν το πονηρό, που κείται εν το πονηρό, και θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Το παιδί του Θεού βλέπει το κακό και τραβάει το βλέμμα του. Βλέπει το κακό και φεύγει. Δεν αρέσκεται να βλέπει το κακό. Δεν αρέσκεται να ζει με φαντασίες, με υπόνοιες για το κακό. Αλλά τι κάνει? Είναι αγαθός. Κάνε μας, Κύριε, αγαθούς. Κάνε μας, Κύριε, αγαθούς. Αν κάτι ζητάω, είναι να μου δώσει αγαθοσύνη ο Θεός. Να μην πονηρεύομαι, να μην έχουμε φαντασίες, να μην έχω υπόνοιες, να μην έχω σκέψεις, να μην βλέπω το κακό. Δώσε μας αγαθοσύνη, Κυρία μου, σε παρακαλώ. Κάνε να σου μοιάσουμε, Πατέρα, γιατί μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Κάνε να σου μοιάσουμε. Έκλεινον από του κακού, αντιθέτως πράτε πάντοτε και μόνο το αγαθόν. Μόνο το καλό. Προσέξτε, δεν λέει το καλό που λέω εγώ, το αγαθόν. Πράτε αυτό που οικοδομεί, αυτό που παρηγορεί, αυτό που ενισχύει, αυτό που βοηθάει τον άνθρωπο. Όχι το πονηρό που ερεθίζει, ταλαιπωρεί, ταπεινώνει, προσβάλλει. Όχι αυτό. Πράτε το αγαθό. Πράτε ό,τι για να υπηρετήσεις εν Χριστώ όλους τους ανθρώπους. Πράτε το αγαθό. Και τέλος, ζήτα την ειρήνη και κυνήγει αυτήν. Ο χριστιανός είναι ειρηνοποιός. Δεν μάχεται, δεν τζακώνεται, δεν βρίζει, δεν θυμώνει, δεν αγριεύει. Τι κάνει? Ταπεινώνεται και κρύβεται. Δεν είναι σκύλος να γαυγίζει. Δεν είναι λύκος να τρώει. Δεν είναι φίδι να τσιμπάει. Είναι πρόβατο που βελάζει και κρύβεται πίσω από τον ποιμένα του. Μόνο έτσι αποδεικνύεται στη ζωή μας ο αληθινός φόβος του Κυρίου. Μην κακολογείς, μην λες πονηριές και κάνεις πονηριές. Βλέπεις το κακό, φύγε. Πράτε μόνο το αγαθό και γίνε ειρηνοποιός. Αυτά όμως δεν γίνονται ανθρώπινα. Γιατί η φύση του ανθρώπου κάνει ακριβώς το αντίθετο. Όταν λέει, όλο κακό λέει. Όταν σκέφτεται, όλο πονηρά σκέφτεται. Όταν βλέπει κακό, όλο θέλει να το διερευνά. Όταν έχετε να κάνει το καλό, τσιγκουνεύεται. Το αγαθό τσιγκουνεύεται, βαριέται. Και αρέσκεται να βλέπει τους ανθρώπους να τσακώνονται. Ποιος θα μας αλλάξει? Ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρξ, ο Ιησούς Χριστός, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όμως πρέπει να πούμε σήμερα μέσα από όλη την καρδιά μας όλοι: θέλω να αλλάξω. Και πιο σωστά να το πω: Κύριε, άλλαξέ με, σε παρακαλώ. Άλλαξέ με και πλημμύρισε την καρδιά μου, την ψυχή μου, το πνεύμα μου, το σώμα μου, τη ζωή μου, την οικογένειά μου. Γέμισέ τα με το φόβο και τον δρόμο το δικό σου. Το φόβο τον Άγιο, τον δρόμο του αγιασμού. Όχι το φόβο της κόλασης, το φόβο της αιώνιας ζωής. Αμήν.